Πάμε στην ποδηλασία αμαία, καθώς το Σαββατοκύριακο στο Τιμπάκι έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με μεγάλες επιτυχίες και υψηλές επιδόσεις από κριτικούς και όχι μόνο ποδηλάτες. Ένα παιδί που έχει συνδεθεί με την Κρήτη τα τελευταία χρόνια είναι ο Νίκος ο Παπαγγελής, με τον οποίο έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Πρωταθλητής και σε αυτήν την διοργάνωση, με προπονητή βεβαίως τον Γιώργο τον Βαρβεράκη, τον ομοσπονδιακό προπονητή της ποδηλασίας ΑΜΕΑ. Νίκο, καλησπέρα από την Κρήτη TV και το Ηράκλειο. Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και εμείς χαιρόμαστε να μιλάμε μαζί σου, να σου δώσουμε τα συγχαρητήρια και για αυτή τη διάκριση που είχες αυτό το Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπήρχε ανταγωνισμός και σίγουρα κάθε πρώτη θέση είναι πολύ σημαντική. Σίγουρα ήταν ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα που καταφέρε η Ομοσπονδία μαζί με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, τον Γιώργο τον Βαρβεράκη, να δημιουργήσουν σε μια χρονιά που ήταν πολύ δύσκολη λόγω των συνθήκων που επικρατούν σε όλο τον κόσμο. Το επίπεδο ήταν πάρα πολύ ψηλό σε όλες τις κατηγορίες και είμαι χαρούμενος που κι εγώ ήμουν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και είδα τη δουλειά που έχουμε κάνει αυτή τη χρονιά να βγαίνει ουσιαστικά και σε αγώνα. Εμείς να σημειώσουμε ότι αυτές οι φωτογραφίες, τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που βλέπουμε όσο μιλάει ο Νίκος ο Παπαγγελής, είναι από το πρωτάθλημα αυτό που έγινε στη Νότια Κρήτη και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός. Νίκο Παπαγγελή, σίγουρα δείχνει η ελληνική ποδηλασία σε επίπεδο ΑΜΕΑ, αλλά και όχι μόνο, ότι είναι στα καλύτερά της, διότι και η Ρόη Μιλάκη, που έχετε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές, έχετε βρεθεί μαζί, έχετε προπονηθεί μαζί, βρέθηκε και σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πρόσφατα. Σίγουρα το επίπεδο ήταν πάρα πολύ ψηλό. Πιστεύω ότι του χρόνου θα έχουμε πολύ δυνατή ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Η Ρο με την Ελένη, που είναι το τάντεμ, το ελληνικό, που εκπροσωπούν τις γυναίκες, ήταν πάρα πολύ δυνατές κι αυτές. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βλέπω έτσι και τα νέα παιδιά που έρχονται στο χώρο, που έτσι δουλεύουν και έχουν όρεξη να πετύχουν πράγματα. Ο Γιώργος Βαρβεράκης μας είπε ότι έγιναν επιδόσεις Ολυμπιακού επίπεδου. Οπότε για τους Παραολυμπιακούς είμαστε έτοιμοι. Στείλαμε το μήνυμα. Σίγουρα. Με τον Γιώργο τον Βαρβεράκη, επειδή συνεργάζομαι και είναι και προσωπικός μου προπονητής, όλη τη χρονιά δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε παρόλο την καραντίνα. Σίγουρα οι επιδόσεις που βγάλαμε είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι ώστε του χρόνου να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι. Mm-hmm. Εσύ έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με την Κρήτη και λόγω του Γιώργου, του Βαρβεράκη βεβαίως. Βέβαια. Εγώ είμαι συχνά στην Κρήτη για προετοιμασία. Είναι από τα αγαπημένα μου μέρη για να προπονούμε. Προπονούμαστε όλη η ομάδα μαζί. Τα μέρη εκεί πέρα είναι εκπληκτικά και ανυπομονώ να ξανακατεύω κάτω για να κάνω την προετοιμασία μου για το Τόκιο. Τώρα σε βρίσκουμε στην Αθήνα, έτσι. Τώρα είμαι στην Αθήνα, ναι. Θα έχουμε κάποιες μέρες πιο ήρεμες προπόνησης και μετά ξεκινάμε για τη νέα σεζόν που θα είναι πολύ απαιτητική. Είναι ο μεγάλος στόχος το Τόκιο και το 2021. Σαφέστατα και για σένα προσωπικά, Νίκο. Σίγουρα. Και για μένα και για όλη την ομάδα. Είναι ο μεγαλύτερος στόχος η Παραολυμπιάδα. Έχουμε και τα παγκόσμια πρωταθλήματα που θα κυνηγήσουμε, αλλά σίγουρα ο μεγάλος στόχος είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Όμως, να μου επιτρέψεις κλείνοντας να πω ότι είσαι ένας ποδηλάτης που κάποιες φορές πετάει κιόλας, και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και επειδή έχουμε βρει κάποια πλάνα εντυπωσιακά ιδιαίτερα, νομίζω ότι σ' αρέσει να δοκιμάζεις προκλήσεις στη ζωή σου. Και μία από αυτές, Νίκο Παπαγγελή, ήταν και το skydive. Ναι. Είναι πράγματα που μου αρέσει πολύ να κάνω. Μου δίνουν αδρεναλίνη. Μου δίνουν έτσι, ξεχνιέμαι ουσιαστικά λίγο από τη δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε με τις προπονήσεις. Και είναι κάτι που μου αρέσει και με ευχαριστεί έτσι να κάνω πράγματα στον ελεύθερο χρόνο μου που είναι έτσι ρυψοκίνδυνα, να το πω. Το βλέπουμε πόσο ρίσκο έχουν. Πού έγινε αυτή η πτήση που παρακολουθούμε, η πρόσφατη, το Σεπτέμβριο? Ναι, έγινε στην Αθήνα. Στην Αθήνα έγινε. Mm-hmm. Είναι κάτι που θεωρείς ότι και βγάζει την πίεση, ότι βγάζει την πίεση εν ώψη και των αναμετρήσεων των ποδηλατικών που έχεις και των υποχρεώσεών σου γενικά, γιατί είσαι και στα τεφά, τρέχεις γενικότερα. Ναι. Σίγουρα τέτοιες δραστηριότητες ουσιαστικά σε βοηθάνε λίγο να ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα και σου δίνουν ουσιαστικά ένα διαφορετικό ερέθισμα, να το πω, έτσι ώστε να επανέλθεις και να συνεχίσεις την προπόνηση κανονικά. Αυτά τα κάνουμε βέβαια μόνο σε περίοδο που δεν είναι τόσο σημαντική, ας το πούμε έτσι,
εκτός αγώνων και όχι όταν έχουμε σίγουρα σοβαρή προετοιμασία για σημαντικούς αγώνες. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το δοκιμάσεις και στην Κρήτη, στον Ψιλορίτη, γιατί όχι. Εννοείται, εννοείται. Είναι σίγουρα θα το δοκιμάσω, γιατί τη νέα χρονιά θα βρίσκομαι αρκετό καιρό στην Κρήτη για προετοιμασία με την ομάδα και το προπονητή του Γιώργο τον Βαρβεράκη, οπότε μπορούμε να το κάνουμε όλη η ομάδα μαζί. Νίκο Παπαγγελή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια, να συνεχίσεις να πετάς, να συνεχίσεις και στην ποδηλασία και ό,τι καλύτερο του χρόνου στο Τόκιο. Πρώτα σας υγεία, ευχαριστώ βέβαια. Πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου που ήμουν μαζί σας. Και για μας. Να σε ευχαριστήσουμε ξανά τον Νίκο Παπαγγελή.